Επιστρέψαμε λοιπόν από τις διαφημίσεις, αθλητική Ροδόπη. Στη συνέχεια έχει να σας δείξει Β' αέρας τεχνική αλλά και γάμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ εδώ το Studio City που γράφουμε την εκπομπή εδώ από την Κομοτηνή για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Βεβαίως για Θράκη και βεβαίως και για την υπόλοιπη Μακεδονία. Δείξαμε την Α, δείξαμε και κύπελο στην αρχή. Πάμε να δούμε την αναλυτική κατάσταση της Β' αέρας τεχνικής με αποτελέσματα, επόμενη αγωνιστική, αλλά βεβαίως και τη βαθμολογία. Από αυτή την αγωνιστική και από αυτή την κατηγορία έχουμε να σας δείξουμε ένα από τα ντέρμπι αυτής της μέρας, της Κυριακής δηλαδή, Αετός Μίσχου, Δόξα Υφαντών, συγγνώμη. 2-0 το τελικό αποτέλεσμα, με δύο τέρματα του Ισμαήλ, του νεαρού πολύ καλού παίκτη από τον Αετό. Αρκετά νεύρα, αρκετές καλές φάσεις και από τους φιλοξενούμενους, αλλά και κυρίως από την γηπεδούχο ομάδα. Από τη μία πλευρά οι φιλοξενούμενοι είχαν σε πολύ καλή ημέρα τον τερματοφύλακα τους που τους έσωσε πάρα πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά η ομάδα του Μίσχου που είναι από επιτυχία σε επιτυχία πήρε και αυτό το τρίποντο, βαδίζει ολοταχώς προς τα πάνω και δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει, ενδεχομένως να είναι κάποια ομάδα που θα διεκδικήσει την άδο στην Α κατηγορία. Έχουμε πλάνα από αυτά. Από αυτόν τον αγώνα πάμε να δούμε τα καλύτερα και ερχόμαστε και πάλι εδώ. Το γήπεδο του Αετού Μίσχου, η τοπική ομάδα υποδέχτηκε την ομάδα της Δόξας Υφαντών. Ένα παιχνίδι που ήταν από τα ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής, ωστόσο δεν άφησε και μεγάλες συγκινήσεις, μιας και 22 ποδοσφαιριστές έπαιξαν ένα παιχνίδι όχι και τόσο καλό, κυρίως στο χώρο του κέντρου με πολλά λάθη. Παρ' όλα αυτά η ομάδα του Αετού ήταν αυτή που στο τέλος χαμογέλασε, μιας και πήρε το τρίποντο. Το τελικό αποτέλεσμα 2-0 υπέρ των κόκκινων, με δύο τέρματα του Ισμαήλ και μάλιστα στα πρώτα λεπτά και των δύο ημιχρόνων. Το πρώτο τέρμα θα μπει εδώ. Κακή εκτίμηση του τερματοφύλακα της Δόξας Κατσαούνη. Ο Ισμαήλ από κοντά που έλεγχε τη φάση, την κοιτούσε. Πλάσε και γκολ. Θα ξαναδούμε ασφαλώς και την φάση. Δεν πειράζει ρε, έλα, Νέστο, σιγά. Πάμε, δεν πειράζει. Δεν έκανε καλή έξοδο. Και από κοντά ο μεσοεπιθετικός παίκτης του Αετού θα ανοίξει το σκορ. Η ομάδα του κύριου Ξενοδοχίδη θα προσπαθήσει να έχει αντίδραση. Εδώ θα χαθεί μια καλή στιγμή, όμως η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Ο Αετός και πάλι στην αντεπίθεση. Εδώ μια τεράστια ευκαιρία, αλλά ο Κατσαούνης θα μπλοκάρει. Μπράβο ρε Σάκη, μπράβο ρε Σάκη. Έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο μέρος. Εκτέλεση φάουλ. Τρομερή απόκρουση από τον τερματοφύλακα των Υφαντών. Εδώ θα πετύχει ο Ισμαήλ το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, κάνοντας το 2-0, φτάζοντας το τεχνικό offside. Ο παίκτης θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή και με ωραίο σουτ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το τελείωμα της φάσης το βλέπετε εδώ μπροστά σας. Προσπάθησε ο τερματοφύλακας των Υφαντών, ωστόσο δεν πέτυχε κάτι περισσότερο.
Εδώ μια καλή ευκαιρία για τον Μίσκο. Θα χαθεί. Εκτέλεση φάουλ με τον Ξενοδοχίδη. Θα βγει ο Φράγκος και θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Μπράβο, Νίκο. Πάλι ο Φράγκος εδώ σε κόρνερ. Ενώ εδώ θα έχουμε κάποια νεύρα με τους ψυχρωμότερους βέβαια να αποθούν τους παίκτες με το αίμα να βράζει. Ενώ λίγο αργότερα ο διαιτητής θα βγάλει και δύο κόκκινες κάρτες, μία σε κάθε πλευρά. Άλλο ένα στημένο για την ομάδα των Ιφαντών. Η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Ο τερματοφύλακας των Ιφαντών εδώ θα έχει άλλη μια καλή απόκρουση στο παιχνίδι. Τελικό αποτέλεσμα, Αετός Μίσκου, δόξα Ιφαντών 2-0. Κλείνοντας τη Β' να πούμε ότι οι πρωτοπόρες ομάδες Βιστονίδα Κοπτερού δεν είχε πρόβλημα, πήρε το τρίποντο ανεφαγόνο από την ΠΑΕ Ποντίον, ενώ η ομάδα του Πανθρακικού έφερε σπουδαίο διπλό μέσα στο Αγιοχώρι με 2-3 και έτσι βαθίζουν χέρι-χέρι και να δούμε μέχρι που λογικά ενδεχομένως να κριθεί το πρωτάθλημα στα μεταξύ τους, το μεταξύ τους παιχνίδι. Θα το δούμε βεβαίως. Έχουμε ακόμα δρόμο για αυτό το πράγμα, για αυτή την αγωνιστική. Αυτά με τη Β'. Πάμε στη Γ' Εθνική. Η Γ' Εθνική που έχουμε να σας παρουσιάσουμε και τους δύο αγώνες, δηλαδή μιλάω για το παιχνίδι εδώ που έγινε στο ΔΑΚ αλλά και το παιχνίδι που έγινε στη Φελώνη. Πάμε να δούμε το πρώτο μάτς ανάμεσα στον Άρη Αβάντου και στην Δόξα Προσκυνητών. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα, με την ομάδα της Δόξας να προηγείται με το Σιχλιμίρι. Είχε πολύ καλές στιγμές στο πρώτο μέρος, θα μπορούσε να βάλει και άλλο τέρμα. Παρ' όλα αυτά στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν. Ήταν λίγο καλύτεροι, έπαιζαν και με παίκτη παραπάνω μιας και ο Κελεσίδης δέχτηκε κόκκινη κάρτα, είχαν και δύο δοκάρια. Πάμε να δούμε όλα αυτά που σας ανέφερα μέσα στο επόμενο βίντεο. Πάμε να δούμε.
Μεταφερόμαστε εδώ στην Κομωτινή για να σας δείξουμε τις καλύτερες στιγμές από το παιχνίδι Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου Καβάλα. 0-2 το τελικό αποτέλεσμα, με τους φιλοξενούμενους σαφώς καλύτεροι. Εκμεταλλεύτηκαν στο ακέραιο τα σκουπίδια που τους έδωσαν, και μιλάω για τα αμυντικά λάθη, οι παίκτες του κύριου Στοϊνόβιτς. 2 τέρματα από το πρώτο μέρος. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτεροι. Παρουσιάστηκαν καλύτερα μέσα στο γήπεδο οι παίκτες του Νέου Σιδηροχωρίου. Παρ' όλα αυτά, δέχτηκαν άλλη μια ήττα από μια ομάδα που βέβαια έχει υψηλούς στόχους. Πάμε να δούμε καλύτερες στιγμές, τα γκολ, αλλά βεβαίως και τις δηλώσεις των δύο προπονητών. Κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες του ποδοσφαίρου, φίλοι και φίλοι της ΓΑΜΑ Εθνικής, καλησπέρα σας από το γήπεδο ΔΑΚ εδώ στην Κομωτινή, όπου η ομάδα της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου υποδέχεται την ομάδα της Καβάλας σε έναν σχεδόν ανοιξιάτικο καιρό, με συνθήκες ιδανικές για το ποδόσφαιρο, ελπίζοντας όλοι στο τέλος να χαρούμε από την εικόνα που θα προσφέρουν 22 ποδοσφαιριστές, βέβαια, αλλά και η διαιτητική τριπλέτα, διότι και αυτή δεν μπορούμε να τη βάλουμε εκτός παιχνιδιού. Ήδη δύο ομάδες έχουν μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο με τα μπλε. Η ομάδα της Καβάλας χαιρετούν και η ομάδα της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου με τα μαύρα και με τα λευκά, τα shorts. Πάλας θα κάνει το shoot. Η μπάλα out. Με το μαυράκι να ψάχνει να βρει τον Πανουριά, δεν θα περάσει μπαλιά. Δεν θα σφύριξει το φάουλ και ο Γάιδας θα τροφοδοτήσει σωστά τον Χατζίπαπα. Χατζίπαπας που έχει το λιμπεράκι μπροστά του. Θα ξεφύγει.
κάνει και τη σέντρα. Ανάποδο ψαλίδι εκεί. Μπερδεύτηκαν οι παίκτες του νέου σιδηροφορείου. Μπάλα έφτασε με τα πολλά στον Παπαδόπουλο που θα βρει πολύ ωραία το Βαλαβανόπουλο. Αυτός θα κάνει μια παράλληλη παλιά. Κατευθείαν το σούτ από τον Αλιατίδη. Η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια του Συνοδεινού. Με τον Γιαλαμούδη να είναι στην μπάλα. Έδωσε τον Αδαμάκη, Ψάλτης, θα κάνει τη σέντρα, πάλα στην κεφαλιά, πρώτος και τώρα με τη μία και γκολ 0-1. Ο Βαλαβανόπουλος εκμεταλλεύτηκε την λάθος εκτίμηση του Χατζίπαπα. 0-1. Η φιλοξενούμενη ομάδα από το 26ο λεπτό ανοίγει το σκορ. Προσπάθησαν εκεί να διώξουν οι παίκτες του νέου σιδηροχωρίου και μετά την κεφαλιά του Πάλας. Παρ' όλα αυτά δεν έγινε αυτή η φάση όπως τα περίμεναν. 0-1 λοιπόν από το 26ο λεπτό στο Λιμπεράκι. Ο Πάλας θα κρατήσει την μπάλα. Μια πολύ ωραία μπαλιά στο Βαλαβανόπουλο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα δώσει στον Ξούμπλη και έχουμε το 2-0. 0-2 μάλλον. Στο Ξόμπλιο είναι ο σκόρερ. Στο 34ο λεπτό όλα ξεκίνησαν βεβαίως από την πολύ ωραία μπαλιά του Πάλας προς τον Βαλαβανόπουλο. Αυτός είδε τον ξεμαρκάρι στο Ξόμπλιο, που αυτός το μόνο που είχε να κάνει να κάνει το πλασέ και βεβαίως να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Συνοδεινού. 0-2 για την ομάδα της Καβάλας στο 34ο λεπτό. Κλέβει ο Κρασόνης. Κρασόνης σταματάει στο Ίνοβιτς. Θα δώσει στον Πανουριά. Πανουριάς θα κάνει το σούτ. Η μπάλα out. Αριστερά του στον Στοϊνόβιτς. Αυτός θα κάνει τη σέντρα, σούτ του Πανουριά, η μπάλα out, μπάλα. Με αποτέλεσμα εδώ παραλίγο να χαθεί. Ωστόσο ο Ανιφαντάκης πάρα πολύ ωραία θα κρατήσει και θα δώσει στο Μαυράκι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα κάνει το σούτ, λίγο out. Κερδίσει και από τον Χατζίπαπα και από τον Ανιφαντάκη. Θα πάρει ο Βαλαβανόπουλος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα δώσει στο Ξόμπλιο. Θα κάνει αυτό στην παράλληλη παλιά όμως ο Συνοδεινός. Θα μπλοκάρει. Δεν υπάρχει offside και τώρα ο Πανουριάς μέσα στη μεγάλη περιοχή. Λιμπεράκι, να δίνει στον Πάλας. Παπαδόπουλος, Ψάλτης, σουτ, δοκάρι. Στο Γράιδα υπάρχει γήπεδο μπροστά του. Στο Ίνοβιτς, Πανουριάς κρατάει την μπάλα και πάλι στο Ίνοβιτς. Κρασόνης θα αφήσει στο Μαυράκι. Μαυράκης θα κάνει το σουτ σε κόρνερ ο Δήμιζας. Σκληρό μαρκάρισμα και τώρα ο διαιτητής θα δώσει την κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα και κόκκινη. Δεύτερη κίτρινη κάρτα λοιπόν στον Αλιατίδη. Γάιδας θα χάσει προς στιγμή, ωστόσο θα πάρει την μπάλα και θα δώσει τον Κρασόνη. Ο Κρασόνης μια κάθετη παλιά στο Μαυράκι και θα κάνει το πλασέ. Έχουμε τελικά out. Γάιδας προς τον Κρασόνη. Κρασόνης με το στήθος θα κάνει Μουραδίδης το σουτ. Η μπάλα out. Τώρα θα σφυρίξει ο διαιτητής και αυτό γίνεται. Τέλος του παιχνιδιού. Δόξα νέου σιδηροφορείου Καβάλα 0-2 εδώ από το γήπεδο της Κομωτινής. Η ομάδα της Καβάλας φεύγει με το πολύτιμο τρίποντο.
Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά για ακόμα μια Δευτέρα εδώ από τη συχνότητα και την τηλεόραση βεβαίως του Star Βορείου Ελλάδος. Η αθλητική Ροδόπη έφτασε στο τέλος. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Πάντα εδώ πιστοί στο ραντεβού για να σας αναδείξουμε, να σας προβάλλουμε μέσα από τα σπίτια σας, μέσα από τα καφενεία, από το ίντερνετ, από το τάμπλετ, από το κινητό, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο που τόσο αγαπάμε και ελπίζω να το αγαπήσουν ακόμα περισσότερο μέσα από αυτή τη δουλειά που προβάλλουμε από τον Οκτώβριο. Ανανεώνουμε λοιπόν για την ερχόμενη Δευτέρα. Ως τότε να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ.